Χθες περί τις 11 η ώρα δέχτηκα ένα τηλέφωνο ότι κάποιος μαθητής μας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Οπότε αμέσως προβήκαμε στις απαιτούμενες ενέργειες. Ενημερώθηκε πρωτίστως ο υπεύθυνος COVID του σχολείου. Στη συνέχεια μαζί από κοινού ενημερώσαμε ΕΟΔΗ, τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακριβώς περιέγραφε το πρωτόκολλο. Μιλάμε για ένα μαθητή, επειδή το Εσπερινό ξέρουμε έχει ενήλικους μαθητές, μιλάμε για έναν ενήλικα και όχι έναν μαθητή που γνωρίζουμε με την έννοια του μαθητή. Ακριβώς. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, γεννημένος το 67-68, κάπου κατά εκεί. Ενήλικας δηλαδή, μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει κάποια συμπτώματα, αλλά βρέθηκε θετικός σε τεστ που έκανε σε ιδιωτικό εργαστήριο και έκρινε σκόπιμο να μας ενημερώσει και πολύ καλά έκανε. Και εμείς προβήκαμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο. Όπως συμπληρώσαμε και μια φόρμα που αφορά τους άμεσα εμπλεκόμενους μαθητές και καθηγητές. Έγινε μια ειχνηλάτηση δηλαδή. Βεβαίως, ειδοποιήθηκαν ποιες ήταν οι επαφές του διάμεσες, ειδοποιήθηκαν όλοι για τα προβλεπόμενα, όπως καταγράφηκαν αυτά στη φόρμα, η οποία στάθηκε με email στους απαιτούμενους φορείς. Και γίνονται σήμερα, όπως βλέπετε, μια απολύμανση στον χώρο. Σας είπε ίσως από τι, γιατί αν συμμετείχε σε εκείνο το γνωστό γάμο, πώς έγινε. Από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με το συγκεκριμένο γάμο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Και από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε στην πορεία και άλλα τέτοια περιστατικά, καθώς το σχολείο μας είναι ένα μεγάλο σχολείο, περί τους 570 μαθητές δύναμη, ενήλικες, όλοι δουλεύουν σε εργασιακούς χώρους διάφορους. Προφανώς, όταν υπάρχει εξάπλωση τέτοια στην πόλη μας, θα εμφανιστεί και στο σχολείο μας και άλλο κρούσμα. Σε πρώτη φάση, οι μαθητές αυτοί του τμήματος που ήταν σε πρώτη επαφή δεν θα παρακολουθήσουν για 14 μέρες τα μαθήματα του σχολείου, όπως και οι δύο καθηγητές που εμπλέκονται. Έτσι, και στη συνέχεια, αν δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα, θα επανέλθουν στο σχολείο. Το σχολείο, πάντως, μετά την απολύμανση, κανονικά από Δευτέρα θα λειτουργήσει. Βεβαίως, αυτή τη διαβεβαίωση έχουμε λάβει από την διεύθυνση και συνεχίζουμε. Κύριε Διευθυντά Αχιλέα Λαζαρίδη, εσείς είστε διευθυντής του πρώτου ΕΠΑΛ, που θα έλεγα ότι συστεγάζεστε, άρα κάνετε κοινή χρήση, αίθουσες, εργαστήρια, τα πάντα. Και όχι μόνο κάνουμε κοινή χρήση, έχουμε τις ίδιες καθαρίστριες, έχουμε τους ίδιους χώρους και κινούμαστε στους ίδιους χώρους. Τώρα μετά το κρούσμα, το περιστατικό, έχουμε ανησυχία. Εννοείται πως έχουμε ανησυχία και μεγάλη ανησυχία. Και είναι πολύ λογικό. Mm-hmm. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Γίνεται απολύμανση του σχολείου, του σχολικού συγκροτήματος, θα έλεγα, και των δύο, και του Εσπερινού και του πρώτου επαγγελματικού λυκείου. Λοιπόν, αφού τελειώσει η απολύμανση, που θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά εγώ το Δήμο, γιατί... Mm-hmm. Γιατί εγώ επικοινώνησα, επικοινώνησα με τον υπεύθυνο, τον πρώτο Δημοτικό της Επιτροπής Παιδείας, τον κύριο Αντωνιάδη, και αμέσως από τις 12 η ώρα μέχρι τις 4 το συνεργείο ήταν εδώ και κάνει αυτή τη στιγμή απολύμανση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη η ανταπόκριση. Μιλήσατε με τον ΕΟΔΗ, τι σας είπε? Ναι, μιλήσαμε με τον ΕΟΔΗ. Κάνουμε κατά γράμμα, τηρούμε το πρωτόκολλο και θα κάνουμε ό,τι λέει το πρωτόκολλο για καραντίνα και ό,τι χρειάζεται, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε την υγεία των μαθητών και των συναδέλφων καθηγητών. Θα λειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα? Ναι, θα λειτουργήσει το σχολείο τη Δευτέρα. Βάσει πρωτοκόλλο. Έχουν γίνει τηλεφωνήματα, πού πήγε αυτός ο μαθητής, τι έκανε? Ναι, έχουν γίνει τηλεφωνήματα, ξέρουμε με ποιους μίλησε, ξέρουμε με ποιους επικοινώνησε, ξέρουμε τους καθηγητές που ήταν μέσα στη τάξη που τον κάνουν μάθημα, ξέρουμε την ώρα που μπήκε στο νοσοκομείο, τα αποτελέσματα που βγήκανε, γιατί αυτός ο μαθητής, μόλις βγήκαν το αποτέλεσμα ότι είναι θετικό στον ιό, αμέσως πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε τον διευθυντή του και το λέει: κοιτάξτε να δείτε, είμαι θετικό στον ιό.